Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνάω, Κώστας εδώ, ακόμη ένα eBay unboxing. Πάμε όμως να δούμε τι είναι τα πραγματάκια, γιατί έχουν μαζευτεί αρκετά. Ένα-ένα να τα ανοίξουμε και να τα τσεκάρω κι εγώ, κάποια έχω καταλάβει, κάποια όχι. Αλλά ας μην περιμένουμε άλλο και ας τα δούμε. Κλασικά πάνε όλα στην άκρη, όπου και θα περιμένουν τη σειρά τους. Και το πρώτο πράγμα, βιάζονται βλέπετε, το πρώτο πακέτο που θα ανοίξω είναι αυτό εδώ. Σήμερα λέω να τα κάνω όλα με μαχαίρι, έτσι για τη διαφορά. Γενικά το έχω λατρέψει το συγκεκριμένο. Και ναι, λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένας ραπιδογράφος, αν δεν κάνω λάθος, τον οποίο μάλλον έχω πάρει σε υπερβολικά καλή τιμή. Οι συγκεκριμένοι υπάρχουν, η τιμή τους μάλλον, να σας το θέσω πιο απλά στο eBay, είναι από 80 έως 90 λεπτά. Είναι Uni η μάρκα τουλάχιστον και είναι αρκετά ωραίος. Τώρα ας γράψω σε αυτό το κομμάτι χαρτί. Μ' αρέσει γιατί εδώ πέρα για να βρω ένα συγκεκριμένο ραπιδογράφο η τιμή τους πάνε πάνω από 1, 2, 3 ευρώ, οπότε στην τιμή του ενός μπορείς να πάρεις 3 ή 4. Και είναι αρκετά καλή σε περίπτωση που σχεδιάζετε, γράφετε, επειδή γράφω πάρα πολύ, αν και τώρα σιγά σιγά το γυρίζω στις πένες, θεωρώ ότι είναι μια υπερβολικά καλή ευκαιρία για φθηνά αναλώσιμα από το εξωτερικό. Χρήσιμο είναι, τσεκάρετε, τα link θα είναι στην περιγραφή από ό,τι ανοίξω σήμερα. Πάμε στο επόμενο, το επόμενο είναι αυτό εδώ. Βασικά είναι γαμάτο αυτό το μαχαίρι. Ναι. Λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, τι γίνεται τώρα? Όπως βλέπετε, τα είχα ξεχάσει αυτά παντελώς. Αυτά εδώ, γενικά είχα έναν αγαπημένο στυλό. Ο στυλός αυτός, τέλειωσε το μελάνι του, δεν μπόρεσε να βρω ανταλλακτικά, δεν, οπότε έκανα την καρδιά μου πέτρα και προχώρησα γενικά. Δεν ξέρω πόσοι από σας γράφετε με στυλό, ασχολείστε, επειδή είναι η δουλειά μου αυτή να γράφω όλη τη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Υπάρχει εκείνη μια στιγμή που το χέρι σας θα πιάσει τον καλύτερο στυλό που έχει πιάσει ποτέ και θα νιώθετε ότι κάθε φορά που γράφετε με αυτό το στυλό είναι wow, δηλαδή θα κάθετε ακριβώς στο χέρι σας. Το κακό είναι ότι όταν ένα στυλός αυτός τελειώσει και δεν έχετε ανταλλακτικά για αυτόν τον στυλό, τότε κάπου εκεί χάνεσαι και λες γαμώτο, άντε να ξαναβρεις τώρα. Και το κακό είναι ότι αν ο στυλός αυτός είναι αρκετά σπάνιος, το πρόβλημα παραμένει και μεγαλώνει. Έτσι και εγώ την πάτησα με ένα στυλό που είχα, τον ερωτεύτηκα το στυλό, έγραφα τέλεια, αλλά δεν μπόρεσα να βρω ανταλλακτικά. Ώσπου ήρθε το eBay και ξαφνικά μου προσέφερε αυτό εδώ. Είναι ανταλλακτικά για μελάνια, υπάρχουν για στυλό μάλλον, μελάνια. Είναι τζέλ τα συγκεκριμένα, αν και δεν είμαι τόσο φαν των τζέλ. Πόσα είναι αυτά, πες να είναι, πόσα έχω πάρει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Γύρω στα 20-40 μελάνια παίζει να είναι, μπλε όλο ο χρώματος μπλε. Η τιμή τους 1,5 ευρώ. Όλα 1,5 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε πόσα χρόνια θα κάθομαι να γράφω με αυτά εδώ. Γενικά ναι, μπορείτε να βρείτε, ξαναλέω, πολύ φθηνά. Ελπίζω να σας βοηθάω ίσως σε πράγματα, λύσεις για την καθημερινότητά σας, γιατί και εγώ ψάχνω να βρω τι συμφέρει εμένα καλύτερα για την τσέπη μου και για τη δουλειά μου και για τη ζωή μου. Περνάμε στο επόμενο και από ό,τι καταλαβαίνω πάλι θα είμαστε στο mood γραφής. Σας έχω ξαναπεί ότι προσπαθώ να το περάσω, να γυρίσω στις πένες. Μέσα στο mood βρήκα αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι Jinhao, πένες Jinhao. Δεν ξέρω πότε θα σας κάνω αυτό το έρμο βίντεο με τις πένες, γιατί μαζεύονται συνέχεια. Εκεί που λέω να κάνω βίντεο, αποκτάω καινούριο υλικό, καινούριες πένες που πραγματικά η μία είναι καλύτερα από την άλλη. Και λέω ας έρθουν και οι υπόλοιπες, οπότε περνάει ο καιρός. Θέλω να σας δείξω πολλά πράγματα, γενικά είμαστε πολύ πίσω τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα πένα και γραφή εδώ στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια Jinhao, είναι κόπια της Lamy Sapphire. Η Lamy είναι μια εταιρεία η οποία βγάζει πένες στην Αμερική κυρίως.
Και γιατί είναι κόπια. Καταρχήν ο σκελετός στο μοντέλο, αν έχει στεγνώστες από πένες, όλο το μοντέλο είναι λάμι sapphire, εκτός από αυτό εδώ το κομμάτι το μεταλλικό. Τώρα, τη λάμι sapphire έχει το ειδικό ότι εδώ πάνω έχει αυτό εδώ το βλέπετε πως είναι... Ναι, νομίζω μπορείτε να το καταλάβετε. Ώστε να πιάνει σε φάση ακριβώς το χέρι. Οπότε είτε αριστερόχειρας είσαι είτε δεξιόχειρας να κάθεται καλά πάνω στο χέρι σου. Οι original λάμι sapphire δεν έχουν τέτοια μύτη μπροστά. Επίσης, περισσότερες λάμι sapphire έχονται με κούμπομα και αυτό εδώ, αυτό είναι ένας κονβέρτορας. Λειτουργεί όπως η σύριγγα. Νομίζω μπορείτε να κάνετε το συσχετισμό. Και χρησιμοποιείται για να ρουφάει μελάνι από το δοχείο, ώστε να το χρησιμοποιείτε για πάρα πολλά γεμίσματα. Υπάρχουν 1002 πραγματάκια. Το συγκεκριμένο, όπως βλέπετε, παίζει να είναι. Όχι, εντάξει, κομπλέ. Νομίζω ότι είναι ελαττωματικό, αλλά όχι. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Υπάρχουν μοντέλα που κουμπώνουν μελάνια. Υπάρχουν διάφορων τύπων μελάνια και μεγέθη. Υπάρχουν οι κονβέρτορες. Γενικά, να ξέρετε, θα σας το πω λίγο γρήγορα. Και θα κάνω αναλυτικό επεισόδιο. Αυτό εδώ είναι ένας κονβέρτορας. Αντί να κουμπώνετε μελανάκια όπως έχετε δει περισσότεροι στις πένες σας, παίρνετε έναν κονβέρτορα και μπορείτε να γεμίζετε ξανά και ξανά την πένα σας. Οπότε εσείς έτσι εξασφαλίζετε ότι με ένα δοχείο, ένα μελανοδοχείο, μπορείτε να βγάλετε πάρα πολλές χρήσεις. Είναι πολύ πρακτική η συγκεκριμένη πένα στο χέρι. Είναι το τρίτο, τέταρτο μοντέλο που παίρνω σε διάφορα χρώματα. Περιμένω και ένα πράσινο κάποια στιγμή. Τζιν Χάο έχει πάνω και το μοτίβο της εταιρείας, να σας το δείξω αφού εστιάσω λίγο καλά την κάμερα. Πιστεύω μπορείτε να το δείτε, να το διακρίνετε. Η Τζιν Χάο είναι μία από τις κυρίαρχες, θα το έλεγα, στον τομέα της πένας εταιρείες στην Κίνα και βγάζει αρκετά φθηνά μοντέλα. Αν και τώρα βλέπω ότι σιγά σιγά, επειδή ο κόσμος άρχισε να επενδύει ξανά στις πένες, οι τιμές αυξάνονται. Οπότε είναι μια καλή περίοδος, πιστεύω, να επενδύσετε σε πένες και σε αναλώσιμα αυτού του τύπου. Ας πάει στην άκρη, θα τα κάνω αναλυτικά όλα αυτά. Πιστέψτε με, έχω τόσα πράγματα να πω. Μπορώ να αφιερώσω εκπομπές εκπομπών για να σας μιλάω για το συγκεκριμένο τομέα. Και πάμε τώρα στα επόμενα, για να μην σας καθυστερώ. Anyway, γενικά συμφέρει να γράφετε με πένες και αυτό, αν βρείτε μία πένα και θα σας δείξω κάποια στιγμή ένα μοντέλο που είναι πολύ οικονομικό με 99 λεπτά του ευρώ, μπορείτε να αντικαταστήσετε άνετα στυλό και να έχετε προσομοίωση πολύ καλύτερη από το στυλό. Τώρα, περνάμε στο επόμενο. Είναι μία ταινία 3M διπλής όψης. Τη συγκεκριμένη την αγόρασα, είχα αγοράσει κάτι μαγνητικές ταινίες και ήθελα να πάρω μία ταινία. Έκανε γύρω στο 1 ευρώ, 1,5. Η συγκεκριμένη, όπως καταλάβατε, διπλής όψης. Θέλω να τη χρησιμοποιήσω για κάποια διακοσμητικά πραγματάκια που θέλω να φτιάξω. Οπότε ναι, θα βρει καλή χρήση. Τουλάχιστον σε έναν άνθρωπο που του αρέσουν κατασκευές όπως εγώ. Συνεχίζοντας, να το βάλω στην άκρη και αυτό, περνάμε στο επόμενο. Και εγώ, εντωμεταξύ, σήμερα δεν έχω καταβρει. Δηλαδή, καλύτερα και από το ψαλίδι είναι αυτό το μαχαίρι. Πάμε στο επόμενο πακέτο. Το επόμενο πακέτο, σας το έχω ξαναδείξει σε προηγούμενο eBay σίγουρα, αλλά ήταν χρώματος λευκού. Είναι μια βάση για κινητό. Μιας και έχω τόσα tablet πλέον, δηλαδή στην κατοχή μου, ήθελα μια βάση για κάθε tablet. Επίσης, κάποια από αυτά τα χρησιμοποιώ σαν stand για τις κονσόλες. Οπότε είναι μια καλή εναλλακτική σε περίπτωση που δεν θέλω να δώσω πολλά λεφτά για stand. Αγοράζετε ένα οικονομικό stand πλαστικό και βάζετε το DS σας ή το 3DS σας σε περίπτωση που θέλετε να το βλέπετε και να το στολίζετε. Οπότε ένα τέτοιο πράγμα έχει τριπλή, τετραπλή χρήση, tablet, κινητά, κονσολίτσες και πιστεύω ότι ναι, βγάζει την αξία του άνετα. Η αξία του κάτω από 1 ευρώ σίγουρα, τα link στην περιγραφή επαναλαμβάνω. Περνάμε στο επόμενο, το οποίο φαντάζομαι και πιστεύω ότι παίζει να είναι αυτό ένα stand, αλλά θα το δούμε. Ναι. Γενικά είχα αγοράσει πριν από καιρό ένα μεταλλικό stand, δεν θυμάμαι πόσο, κατά πόσο μάλλον το έχω δείξει. Ένα stand χρώματος μαύρο, ακριβώς το ίδιο με αυτό. Όπως βλέπετε έρχεται και με το κουτί του, πακεταρισμένο καλά. Το έχω λατρέψει το συγκεκριμένο. Έχει το κακό, το προηγούμενο προσαρμόζεται σε πάρα πολλές θέσεις. Αυτό έχει το μόνο κακό του ότι στο κρατάει σε μία στάση το κινητό σου, βλέπετε. Νομίζω μπορείτε να πάρετε μια ιδέα, μια καλή ιδέα του ότι γίνεται μεταλλικό.
η κατασκευή του, η ποιότητα κατασκευής είναι τρομερή, πραγματικά είναι τρομερή και το έχω λατρέψει, έχει και θύρα υποδοχή από εδώ κόψιμο για να περνάει το καλώδιο. Το μόνο κακό είναι ότι όταν το βάλεις και το φορτίζεις, δεν μπορείς να το είναι λίγο μπλέξιμο γιατί περνάει από εδώ το καλώδιο και μπορεί να μπλεχτεί και. Αλλά σε φάση που δεν θες να το φορτίσεις ρε παιδί μου και θες να το αφήσεις και το κινητό σου είναι πολύ πρακτικό. Ή το tablet σου γενικά και επίσης είναι ωραίο γιατί βάζεις το tablet και από κάτω βάζεις το πληκτρολόγιο οπότε δεν πιάνει και χώρο. Μ' αρέσει η τιμή του, θα στο, δεν θυμάμαι, 1,5-2 ευρώ παίζει να έχει αυτό. Για μεταλλική κατασκευή είναι υπερβολικά καλό και είμαι ικανοποιημένος γι' αυτό και ξαναπαίρνω δεύτερη φορά. Τώρα θα σας δείξω κάτι το οποίο σίγουρα έχει ξαναδεί και αυτό. Γενικά το σημερινό είναι ένα unboxing με πράγματα από το eBay τα οποία έχω βρει, τα έχω ξαναπάρει γιατί καταλαβαίνετε ότι για να ξαναπάρω κάτι πόσο πρακτικό είναι για μένα τουλάχιστον, έχετε καταλάβει το πώς διαλέγω και αγοράζω πράγματα, πιστεύω τόσο καιρό που βλέπετε έχουμε φτάσει στο 27-28, ποιο θα είναι αυτό δεν ξέρω και γενικά έχετε δει ότι ψάχνω και βρίσκω πράγματα που συμφέρουν. Το συγκεκριμένο το έχετε ξαναδεί, είναι ο βραχίωνας, ο οποίος έχω εδώ. Είναι αυτός εδώ ο βραχίωνας λοιπόν. Να σας το δείξω. Τον έχετε ξαναδεί, δεν το ανοίγω τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να το χαλάσω. Όταν θα βρω τη χρήση του θα το σας το δείξω. Είναι αυτός εδώ ο βραχίωνας που χτυπάει και το φωτιστικό, ο οποίος από αυτή την πλευρά πιάνει στο γραφείο, από αυτή την πλευρά πιάνει στο κινητό. Τι γίνεται, τελικά αυτός ο βραχίωνας δεν βρήκε τη χρήση που ήθελα εξ αρχής για να βάζω tablet κινητό. Αλλά είναι ένας υπερβολικά καλός βραχίωνας για να στηρίζω επάνω την Xiaomi Yi και την webcam αυτήν εδώ που βλέπετε και τραβάω το unboxing. Οπότε πήρα κι άλλον έναν για να μπορώ να παραμετροποιώ και να βάζω τις κάμερες για τα unboxing και όχι μόνο που κάνω σε όποια γωνία θέλω, μιας και είναι εύκαμπτος, στραβώνει, γυρνάει σε όποια κλίση θέλω. Το βάρος της κάμερας, των καμερών που χρησιμοποιώ εγώ τουλάχιστον για τα unboxing δεν είναι μεγάλο. Οπότε εγώ με 2 ευρώ εξασφάλισα αντί για μονόποδο έναν βραχίον ο οποίος μαγκώνει πάνω στο γραφείο μου και μου εξασφαλίζει αυτό που θέλω. Το μόνο κακό είναι ότι εντάξει αυτό εδώ δεν πιάνει ακριβώς τις κάμερες όπως τις θέλω, αλλά τροποποιείται και από τη στιγμή που τροποποιείται και υπάρχει πατέντα μέσα μας, με 2 ευρώ κάνω τη δουλειά μου άνετα και υπερβολικά βολικά. Αυτό ήταν η προβολή. Λοιπόν, και θέλω να σας δείξω και κάτι άλλο που ήρθε, αλλά βιάστηκα να τα ανοίξω. Καταρχήν, είναι αυτό εδώ, είναι η δεύτερη φορά που παραγγέλνω, είναι η πιο ακριβή πένα που έχω. Ήρθε και μπορώ να πω ότι επειδή έρχονται από Ιαπωνία, από ό,τι έχω αγοράσει τα προϊόντα που UK και τα Ιαπωνικά από την Ιαπωνία είναι αυτά που έρχονται καλύτερα συσκευασμένα, γρήγορα, προσεγμένα. Και να σας δείξω κιόλας, έρχονται και μάλιστα ξέρετε, τώρα να κρύψω το τηλέφωνό μου, έχουν ακόμα και το όνομα, κάπου γράφει το όνομα, αυτού που μου το έστειλε, δηλαδή σε φάση είναι τόσο προσωπικό, τόσο... Έχει το προσωπικό στοιχείο μέσα ρε παιδί μου που αξίζει και με το παραπάνω, είναι... Δεν ξέρω, τους λατρεύω τις Ιαπωνές, ειδικά στις αποστολές. Τέλος πάντων, αυτή εδώ είναι η πιο ακριβή πένα που έχω. Είναι το δεύτερο μοντέλο που έχω. Έχω άλλο ένα το οποίο κάπου περιφέρεται εδώ πέρα γιατί πριν έγραφα και που το έχω σε τώρα. Τέλος πάντων, είναι μια carbon pen. Carbon είναι ο τύπος μελανιού, ο οποίος σαν να είπα, θα σας κάνω ειδική εκπομπή για τις πένες, αλλά γενικά υπάρχουν διαφόρων ειδών μελάνια. Ένα από τα μελάνια τα καλύτερα τουλάχιστον για μένα είναι τα carbon, τα οποία δεν απορροφούνται από το χαρτί, παραμένουν κυρίως στην επιφάνεια του χαρτιού, οπότε εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα γραφής. Είναι η ιαπωνική πένα 100%, η τιμή της είναι από 10-12 ευρώ θα τη βρείτε. Είναι Platinum Carbon Ink Pen, είναι το DP800 το μοντέλο. Οι καλές πένες, επαναλαμβάνω, έχουν όνομα. Γενικά είναι σαν το σπαθί του σαμουράι, όχι εντάξει. Οι καλές πένες έχουν το δικό τους όνομα, οπότε ξέρεις, όπως σας είπα πριν, μια Lamy Sapphire και δεν είναι μια τυχαία πένα του 1 ευρώ. Τέλος πάντων, αυτή είναι από τις πιο οικονομικές που έχει, η Platinum. Είναι fine nib, είναι για πολύ λεπτές γραμμές. Επειδή εγώ γράφω
πολύ μικρά και λεπτά γράμματα, με έχει βολέψει. Και όπως βλέπετε, η συγκεκριμένη έχει cartridges, έχει αμπούλες, οι οποίες αμπούλες μπαίνουν και κουμπώνουν μέσα. Αυτές εδώ είναι πανάκριβες. Έχουν οι 3 ή 5 ή 6 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε, αλλά η διάρκεια τους είναι τρομερή, βγάζουν πάρα πολύ καιρό. Γενικά όμως, επειδή σας ξαναλέω ότι προσπάθησα, θέλω να μεγαλώσω τη διάρκεια και τη χρήση, γιατί όταν γράφεις υπερβολικά πολύ με πένα, θες να βγάζεις και αξία. Γενικά είναι ένας πολύ οικονομικός τρόπος, αν ξέρεις να το χειριστείς σωστά. Λοιπόν, οι αμπούλες είναι τρομερές, αλλά έχουν το κακό του ότι τελειώνουν και οι συγκεκριμένες, επειδή έρχονται από εξωτερικό, είναι και ακριβές και δύσκολο να τις βρεις. Οπότε, τουλάχιστον, αυτό που κάνουμε είναι να παίρνουμε κονβέρτορες. Όπως βλέπετε, αυτή είναι το κουτί, αν το καταλάβατε καλώς, αν όχι θα το δείτε τώρα. Έχει κονβέρτορες για πένες. Κονβέρτορες, ξαναλέω, είναι αυτές οι αμπουλίτσες που είναι σαν σύρικες και τις βάζει. Όμως δεν είναι όλες για όλα. Η διάμετρος αυτών είναι πολύ πιο μικρή από τις Platinum. Οπότε εγώ έπρεπε να βρω τις original, οι οποίες original υπάρχουν και imitation, αλλά είναι λίγο περίεργο να τα βρεις, γιατί δεν ξέρεις αν θα έρθουν ακριβώς οι διαστάσεις. Οπότε εγώ, επειδή έχω δύο πένες, πήρα δύο κονβέρτορες. Ήρθαν το πρωί, σας ξαναλέω, είμαι τόσο βιαστικός, ήθελα να τα δοκιμάσω, να δω αν όντως αξίζουνε. Το κάθε ένα από αυτό έχει 7 ευρώ, 7 και 7, 14. Τέλος πάντων, να σας τον δείξω τον κονβέρτορα, γιατί μία την πένα προφανώς θα ανοίξουμε. Είναι αυτό εδώ. Πλαστικό, μην τρομάζετε ότι είναι χρυσό. Εντάξει, προφανώς και όχι. Και εάν ασχολείστε με πένες, είναι, ταιριάζει ακριβώς προφανώς. Εξασφαλίζει ότι θα έχω άπειρα γεμίσματα και το μόνο που χρειάζεται να πάρω ένα μελανοδοχείο. Πιστέψτε με, ένα μελανοδοχείο σας βγάζει πάρα πολύ καιρό. Εγώ με τη συχνότητα γραφής έχω φτάσει μελανοδοχείο να μου κρατάει και χρόνο. Και γράφω σχεδόν όλη την ώρα με μία πένα. Οπότε ναι. Δεν είναι περίεργο, δεν είναι παράξενο, δεν είναι κεντρικό να γράφεις με πένα. Πιστεύω ότι εκτός ότι η ποιότητα γραφής αλλάζει και είναι πολύ πιο πρακτικό, αν βρεις την κατάλληλη πένα βέβαια για σένα, είναι και πολύ πιο οικονομικό σε γενικές γραμμές. Δηλαδή έχεις το κόστος μαζί, να σας πω όλο αυτό, θα σας φύγει γύρω στα 15, 16, 17 ευρώ max. Μπορείτε να βγάλετε με 17 ευρώ όλη σας τη ζωή χωρίς να ξαναγοράσετε ποτέ στυλό. Και ξέρετε ότι πως ένας καλός στυλός κοστίζει στα 1, 2, 3 ευρώ. Πιστεύω περισσότερο από εσάς, κάποιοι από εσάς γράφετε ακόμα, μαθητές κάποιοι από εσάς είστε. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο κοστίζει ένα στυλό ή όχι. Τώρα αυτό δεν είναι θέμα τσιπιάς ή οτιδήποτε, καμία σχέση. Γενικά έχω κόλλημα με τις πένες προσωπικό και προσπαθώ να το περάσω στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου. Η ποιότητα γραφής όταν γράφεις με μία πένα σου εξασφαλίζει, με συγχωρείτε, και ότι είναι και πιο ωραία, πιο ευχάριστο το πώς γράφεις και πιο οικονομικό σε βάθος χρόνου και γενικά προσφέρει διαφορετικές επιλογές. Τέλος πάντων, θα σας κάνω ακριβή εκπομπή γι' αυτό, θα μιλήσουμε αναλυτικά, θα τα πούμε. Αυτή ήταν η Platinum και ήθελα να σας τη δείξω γιατί τα βιάστηκα και τα άνοιξα. Και ξεκινάτε να γράφετε με πένες, αξίζει η αξία τους, μην παρασύρεστε τώρα με αυτήν εδώ, εντάξει, αυτή ήταν Loxa, η Ιαπωνική πένα, ακριβή, μπλα μπλα μπλα. Γι' αυτό εδώ κάνει ένα ευρώ. Ένα ευρώ, το συγκεκριμένο, και θα κρατήσει τουλάχιστον 2-3 χρονάκια, θα το βγάλει. Με άπειρα γεμίσματα και. Και γενικά κάποιες από αυτές μπορούν να πω, αν τις προσέξεις, μπορούν να σου βγάλουν παραπάνω, οι πολύ οικονομικές. Οι πιο ακριβές προφανώς είναι lifetime pens και σας βγάλουν χρόνια και χρόνια. Αυτά από μένα, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing eBay ή όχι, θα δούμε. Unboxing θα είναι φαντάζομαι, αν και θέλω να είναι μια συζήτηση σχετικά με αυτό εδώ το πραγματάκι. Γεια σας από μένα.